Από πότε είναι στημένη η έκθεση? Ξεκινήσαμε 20 Αυγούστου μέχρι 17 Σεπτέμβρη. Α, είσαι αυτή την περίοδο, δηλαδή 20 με 17. Και κοίτα τώρα, να περνάς στην Καρόλι Ντίλ και εκεί που βλέπεις τον γκρίζο του πράγματος και το φανάρι και να είσαι και σε αυτό το φανάρι που μονίμως σε πιάνει ανεβαίνοντας στην Καρόλι Ντίλ και να είσαι και πίσω, σε κάποιο, πίσω από κανένα σκουπιδιάρικο και να είσαι θεματημένος και να βλέπεις αυτό το ωραίο πράγμα. Δεν σου φτιάχνει διάθεση. Δεν θα μιλήσω εγώ για τη διάθεση. Δεν μπορώ να μιλήσω εγώ. Δεν μπορείς, αλλά πρέπει να μιλήσεις. Να κάνω. Θα μιλήσω ως θεατής. Πραγματικά και εγώ για πρώτη φορά τα έργα μου μέσα στην καρδιά της πόλης, ενός αστικού τοπίου, πραγματικά σε απόλυτη επικοινωνία και διάλογο με το θεατή. Mm-hmm. Ποτέ δεν είχα ξαναδεί τα έργα μου σε βιτρίνα, κλειστή χώρη, όροφη, γκαλερί, υπόγεια, αυτό που λέμε ένας επίσημος χώρος τέχνης, αλλά έτσι βιτρίνα, φάτσα, φόρα στην πόλη, ποτέ. Αυτή η δουλειά είναι κάτι άλλο, θα πούμε, που γίνεται τώρα στην Άωσα. Είναι ένα άλλο, ένα Lombard Festival, mm-hmm. Street Art Festival, και παίρνω μέρος εκεί, γιατί έχει και ένα κομμάτι καστικών. Αυτό είναι μια πολύ μικρή διάρκεια. Ξεκίνησε την Παρασκευή, τελείωσε την Τρίτη. Mm-hmm. Γιατί ξεκίνησαν τα παιδιά και κάνουν τα γκράφιτι ενώ όσο διαρκεί το φεστιβάλ. Και συγχρόνως υπάρχει και μια έκθεση σε ένα πνευματικό κέντρο μέσα στην Άουσα που λέγεται Area. Δηλαδή... Ένα παλιό ριουργείο, ένα παλιό εργοστάσιο. Αν βρεθείτε και στην Άουσα, μην σας κάνει εντύπωση και σας θυμίζει κάτι αυτό που θα δείτε, είναι πάλι του Νίκου. Πραγματικά μπορώ να πω ότι η διοργάνωση και το αποτέλεσμα μέσα στην πόλη. Πρέπει να πάτε να το δείτε. Είναι μοναδικό, είναι η τέταρτη χρονιά, νομίζω, που η τρίτη ή τέταρτη, με συγχωρέσουν τα παιδιά, που διοργανώνεται. Πραγματικά δεν έχει καμία σχέση, δεν θα πω με επαρχία, ούτε με περιφέρεια, δεν έχει σχέση με Ελλάδα. Μην ανησυχείς, οι Αθηναίοι και τη Θεσσαλονίκη είναι επαρχία. Όσα γκράφιτι έχουμε ως icons από την Αθήνα, mm-hmm. τα πολύ σημαντικά αυτά, οι κουκουβάγια, τα χέρια του Ντύρε, την Πειραιώς και όλα αυτά, είναι τα ίδια παιδιά που έχουν δημιουργήσει μέσα στην Άουσα γκράφιτι. Πραγματικά μοναδικές δουλειές. Μα ούτως ή άλλως πια όλη η Ελλάδα έχει να προτείνει φοβερούς καλλιτέχνες. Εγώ αυτό έχω καταλάβει. Από τη μικρή φοιτή εδώ στην εκπομπή, δηλαδή, που ναι, βγαίνει στα καλά της κρίσης. Έγινε ένα πολύ καλό ανακάτεμα, νομίζω, της τράπουλας. Ναι, ρε, αλλά υπάρχει πολύ ταλέντο εκεί έξω. Δηλαδή είναι εντυπωσιακό. Που δεν θα το φανταζόταν κανείς, ή μπορεί κάποιοι να μην τολμούσαν να εκφράσουν την τέχνη τους ή να μην θεωρούσαν ότι είναι προστατοφόρο σαν επάγγελμα, άρα να μην ασχολούνταν με αυτό. Αλλά τώρα ξαφνικά. Έχει ανθίσει αυτό το πράγμα, ναι, δηλαδή ναι, έχει γεμίσει ναι, ναι. ταλέντο. Και νομίζω ότι είναι και μια πολύ καλή προσπάθεια να καταλάβουμε επιτέλους αυτή τη χώρα τι είναι μουτζούρα και τι είναι τέχνη, τι είναι γκράφιτι και τι είναι το τίποτα. Mm-hmm. Δεν σημαίνει ότι παίρνω ένα σπρέι και κάνω ό,τι μου έρθει. Όχι βέβαια. Αυτό γινόταν κάποτε ως διαμαρτυρία, από το οποίο εξελίχθηκε σε μια μορφή πολύ σημαντική τέχνης. Αυτό νομίζω ότι είναι το καλύτερο μάθημα που συμβαίνει αυτή τη στιγμή στην Άουσα. Γιατί είναι μια μικρή πόλη, ένα μικρό αστικό κέντρο. Mm-hmm. Οπότε βλέπεις πάρα πολλές δουλειές συγκεντρωμένες μέσα σε μια καρδιά, σε μια καρδιά της πόλης. Ας επιστρέψουμε λίγο downtown. Γυρίζουμε Θεσσαλονίκη. Γυρίζουμε την Άουσα. Θεσσαλονίκη λοιπόν και στις. Και στις βιτρίνες. Καλεσμένος του Γιάννη Αργυριάδη. Είναι ο άνθρωπος που τρέχει το πρόγραμμα του ΟΤΕ. Ευχαριστούμε τον σπόνσορ, ευχαριστούμε τον ΟΤΕ. Πολύ μεγάλη προσπάθεια. Ίσως νομίζω και η μόνη σοβαρή προσπάθεια ενός δημόσιου οργανισμού να φέρει την τέχνη τόσο άμεσα μέσα στην πόλη. Δηλαδή πέρα από κάποιες μεγάλα μπραντς που να μην τα αναφέρουμε, που ίσως βάλουν κάποιες φορές τέχνη στη βιτρίνα τους, δεν θυμάμαι κάτι άλλο να έχει γίνει από ένα δημόσιο οργανισμό τόσο συχνά και τόσο άμεσα. Μα μου κάνει εντύπωση, όχι μου κάνει εντύπωση, μάλλον δεν θα ξεχάσω την εντύπωση που μου είχε κάνει όταν πρωτοείδα τις βιτρίνες διακοσμημένες, μέχρι να καταλάβω δηλαδή ότι πρόκειται για καλλιτέχνες που είχαν δώσει δουλειά, την είχαν. Φιλοξενούνταν μάλλον στις βιτρίνες του ΟΤΕ και μου είχε φανεί τόσο ωραία ιδέα και τόσο προχωρημένη δηλαδή εκείνη ναι, την εποχή. Ναι. Νομίζω ότι είναι και το σημείο. Ειδικά βράδυ, mm-hmm. ταξιτέχνη φαίνεται μέρα, αλλά ειδικά το βράδυ επειδή είναι θεοσκότεινο το στενό και φαίνονται φωτισμένα από απόσταση πολύ μεγάλη. Πάλι μιλάω στο θεατής, δεν περιευτολογώ. Νομίζω, δεν μιλάω για τη δουλειά μου, λέω γενικώς για τις βιτρίνες, δεν μιλάω για τη δικιά μου δουλειά. Mm-hmm. Νομίζω ότι είναι η ωραιότερη εικόνα μέσα στη νύχτα. Προσυπογράφω. Πολύ ωραία. Έχεις και κάτι άλλο. Ετοιμάζω υπόψη. Τώρα μία, θα την πω και ατομική και ομαδική. Είμαστε δύο καλλιτέχνες. Δεν μπορώ να αναφέρω το όνομα της καλλιτέχνηδος, γιατί είμαστε ακόμη σε κάποιες συμφωνίες. Mm-hmm. Για μία μεγάλη έκθεση στο Βυζαντινό Μουσείο της Βέρειας, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού, με θέμα το παιδί. Δηλαδή και η συνάδελφός μου ασχολείται με το παιδί και γύρω από αυτή την έκθεση θα γίνουν πολλά δρόμενα με την μέρημνα του παιδιού που είναι κάποιο τοπικό ίδρυμα, κάποια workshops με τα παιδιά. Ωραία. Θα το μάθουμε ενευθέτω χρόνο. Είναι αρκετά σύντομα, μέσα στο φθινόπωρο θα συμβεί. Θαυμάσια. Ευχαριστώ πολύ που ήρθες. Εγώ ευχαριστώ, Χριστίνα, και πάλι.